Ναι, γε μου. Μπαμπά, θα τρέξεις ένα μαραθώνιο μαζί μου. Ναι, γε μου. Μπαμπά, θα τρέξεις ένα τρίαθλο μαζί μου. Ναι, γε μου. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο η πατρική ή η μητρική αγάπη. Γενικά η αγάπη κάνει θαύματα. Όχι, είναι... πρέπει να τονίσουμε σήμερα την πατρική αγάπη. Γιατί πάντα λαλούμε για τη μάμα, πάντα λαλούμε. Όμως είναι τόσο. Δεν διαφέρει στο ελάχιστο η πατρική υποστήριξη και αγάπη από τη μητέρα. Φτάνει ο πατέρας, όπως και η μητέρα, να είναι τόσο εκεί όσο θα έπρεπε να ήταν ένας γονιός, ένας αδερφός, ένας. Αλλά σήμερα έχει την τιμητική του πατέρα, πιστεύω. Το αξίζει μια μέρα να τον αφιερώσουμε. Ξέρεις, είναι πραγματικά μεγάλη ευλογία να γίνεις γονιός και όχι απλά να γίνεις γονιός, αλλά το αποδεικνύεις μέρα με τη μέρα για αυτή σου την επιλογή. Να είσαι αντάξιος της λέξης πατέρας. Θέλει θάρρος, νομίζω, να είσαι και καλή μητέρα, να είσαι και καλός πατέρας. Θέλει δύναμη. Θέλει και θάρρος. Και σε όλους αυτούς τους πατεράδες, σε όλες αυτές τις μητέρες οι οποίες ήρθε στη ζωή τους ένα παιδί το οποίο δεν είναι όπως όλα τα άλλα. Είναι ξεχωριστό, είναι χαρισματικό. Μας κάνει το ίδιο με όλα τα άλλα. Τα σώμα απλά έχει αντιμετωπίσει κάποια... Αντιμετωπίζει ακριβώς και είναι εκεί και τους βλέπεις. Και τελικά η ευτυχία τι είναι. Είναι τρόπος σκέψης. Αυτό που είπε δηλαδή ότι ρώτησαν τον Ρίκ αν μπορούσες να περπατήσεις, τι θα έκανες. Και δεν είπε ούτε να παίξω ποδόσφαιρο ή να τρέξω με τους φίλους μου. Είπε θέλω να βάλω τον πατέρα μου σε ένα τροχοκάθισμα και να τον σπρώχνω εγώ. Θέλω πολλά να σχολιάσω, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ. Οπότε πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και αφού συνήλθαμε έτσι λίγο όσο συνήλθαμε, γιατί το συζητούσαμε και στις διαφημίσεις. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω είναι ότι αυτό που με συγκίνησε πιο πολύ εμένα δεν είναι ότι είναι ένα παιδί τετραπληγικό που αντιμετώπιζε τη ζωή όπως την αντιμετωπίζει και μπράβο του και του βγάζουμε το καπέλο και είναι τόσο όμορφο. Είναι οι γονείς που κόντρα σε όλα όσα τους έλεγαν, απλά διάβασαν το βλέμμα του παιδιού τους και εμπιστεύτηκαν το ένστιχτό τους και την αγάπη αυτών και τους οδήγησε. Δηλαδή αυτόν το παιδί είναι πολύ τυχερός που μέσα σε αυτό όλο που έγινε τη στιγμή της γέννησής του έτυχε να το γεννήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι και όχι κάποιοι άλλοι που θα μπορούσαν να το κλείσουν σε έναν ίδρυμα και η μοίρα του να ήταν πολύ διαφορετική. Πολύ διαφορετική όμως. Έκλεισαν τα αυτιά σε όλα όσα έλεγαν και οι γιατροί και οι συγγενείς και οι φίλοι ναι. Και είπαν εμείς το μωρό μας θα το μεγαλώσουμε. Αυτό είναι. Είναι απίστευτο. Και υπάρχουν ευτυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι που αυτό επιλέγουν. Λοιπόν, κάπου εδώ, έτσι κλαμμένοι, έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Πρώτα θες με το καλό, επιστρέφουμε αύριο το πρωί. Θα έλεγα, όχι, αύριο το πρωί δεν θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε 3:30 κανονικά στο ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα μας. Εντάξει, θα τα πράγματα. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.